Θέλω να καταγγείλω τον κύριο Γόντικα για όλα αυτά τα απίστευτα ψεύδι που είπε, είτε ότι δεν του δίνουμε στοιχεία στην Οικονομική Επιτροπή και του είπαμε να πάει στον εισαγγελέα, αυτό δεν του το είπαμε εμείς ποτέ, αυτό του το είπε υπηρεσιακός παράγων, η γενική μας διευθύντρια, και του το τεκμηρίωσε γιατί. Δεύτερο, αυτά τα ψέματα που είπε για απαιτήσεις των εργολάβων. Θέλω να κάνω μία ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το πρώτο έργο που τόλμησε να πει ότι η περιφέρεια αβαντάρει τους εργολάβους για να πάρουν χρήματα. Κύριε Γόντικα, κερδίσαμε και το πρόσφατο δικαστήριο στις απαιτήσεις της εταιρείας για το πρώτο έργο που λέτε στο Φιλιατρά Καρκαλιάνη. Κερδίσαμε ακόμα ένα δικαστήριο. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει δικαιωθεί η εταιρεία. Και δεύτερο, σας παρακαλώ κύριε Πατζαρινό, αφορά και εσάς αυτό. Πρόεδρε, αφορά, κύριε Πρόεδρε, δεν θα μου πάρει το λόγο κύριος Πατζαρινό. Δεν θα μου πάρει το λόγο κύριος Πατζαρινό. Να δούμε αν θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω κύριε Πατζαρινό την τεκμηρίωση. Θέλω να ολοκληρώσω την τεκμηρίωση. Όχι διαλόγος, ολοκληρώστε κυρία. Ολοκληρώνω την τεκμηρίωση. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Γόντικας μπορεί να θέλει και να επιθυμεί να του κάνουμε μήνυση, γιατί έτσι θα χαρεί. Δεν επιλέγουμε αυτό το δρόμο. Τον καταγγέλουμε όμως δημόσια στο Περιφερειακό Συμβούλιο για μία τακτική που προσβάλλει το κόμμα του, τους πολίτες της Πελοποννήσου και όλους εμάς που θέλουμε να γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος. Κανένα ευρώ δεν δόθηκε σε καμία εταιρεία παρά μόνο σε αυτές τελεσίδικες που υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Και αντί ο κύριος Γόντικας να καταδικάσει την εποχή των ομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα έργο δικό μας, κάθεται και παίζει το δεκανίκι αυτών των πρακτικών, των παλιών πρακτικών και των συστημάτων και κατηγορεί την περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί δεν λέτε κύριε Γόντικα ότι μας έχει μηνύσει προσωπικά εταιρεία επειδή δεν την πληρώνουμε. Γιατί δεν λέτε ότι ελεγχόμαστε πειθαρχικά γιατί αρνούμαστε να πληρώσουμε εταιρεία όπου οι τεχνικές μας υπηρεσίες δεν βρήκαν τις ποσότητες όταν έκανε επιτόπιους ελέγχους. Σας καταγγέλω δημόσια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι σε κανένα στούντιο τηλεόρασης, ότι δεν λέτε απλά ψέματα, ότι είστε ένας πραγματικά επικίνδυνος πολιτικός στην Πελοπόννησο που σας ενδιαφέρει μόνο όχι να πάρετε ψήφους εσείς, γιατί δεν μιλάτε για τη δική σας την παράταξη, δεν λέτε για τα δικά σας τα δεδομένα, αλλά θέλετε να χάσει η Περιφερειακή Αρχή, δηλαδή λειτουργείτε όσοι κοινωνούν τα δοχείο και είσαστε υπέρ του παρακράτους. Σας καταγγέλω δημόσια λοιπόν ότι αυτή η έννοια σας και οι εταιρείες και ξανά οι εταιρείες και ξανά τα εκατομμύρια γίνονται μόνο και μόνο γιατί θέλετε να είστε παίχτης μέσα σε ένα αλυσβερίσι διοίκησης και εταιριών. Εμείς δεν λειτουργούμε ως παρακράτος. Πηγαίνουμε στα δικαστήρια, δεν έχετε ψηφίσει ποτέ δικηγόρο. Το καταγγέλλω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αρνείστε να εξαντλήσουμε τα ένδικα μέσα κατά των εταιριών. Αυτή είναι η αλήθεια και σε ό,τι με αφορά προσωπικά κύριε Γόντικα, πραγματικά σας λέω, όση λάσπη κι αν μου ρίχνετε, γυρίζει πάνω σας. Όσο κι αν προσπαθείτε να μου δημιουργήσετε πρόβλημα περί δίθεν φαντασιώσεων που έχετε, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Ξεκίνησα με την πολιτική ηθική και έτσι θα συνεχίσω όλο το δικό μου προσωπικό βίο. Και δεν σας επιτρέπω, αν δεν καταθέσετε στοιχεία, να ξανατολμήσετε να αναφερθείτε στο όνομά μου με φαντασιώσεις και εικασίες. Αφού πρέπει να συμφωνήσω απόλυτα και ταυτιστώ μαζί της 100% για αυτά που είπε, θα περάσω στο δεύτερο μέρος, θα γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και πιο δεικτικός. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Γόντικας είναι ψεύτης, συκοφάτης και είναι ντροπή για το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Ιστορικό Κόμμα της Ελλάδος. Συγγνώμη κύριε Γόντικα,
να εκπροσωπείτε εδώ, είστε ένα πενιχρό υποκατάστατο του ιστορικού αυτού κόμματος. Γιατί ψεύδεστε, αλλά όσο ψεύδεστε γίνεστε πιο αναξόπιστος και κερδίζουμε εμείς. Θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε δύο χαρακτηρισμούς που είναι για μένα, ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του Λιγητώσιμου έχει εντάξει δύο έργα. Το ένα έργο είναι ότι έχει γίνει μελέτη για βοσκοτόπους που δεν έγινε ποτέ, 230.000, σας διαψεύδω, και το δεύτερο ότι είναι ότι αγοράστηκαν έπιπλα για το γραφείο του Λιγητώσιμου. Είναι και τα δύο ψέματα, είναι πολύ εύκολο για εσάς να καταφύγετε στη διάρκεια τη μεγάλη κατάκτηση που έκανε ένας παραξηγημένος πολιτικός, ο πατρέο Γιώργης. Πηγαίνετε να δείτε αν υπάρχουν τέτοια έργα ποτέ. Το λέω και πάλι, ότι όσο πετάτε λάσπη, σε μένα δεν κολλάει τίποτα και όσο μιλάτε μου δίνετε μεγαλύτερη αξία. Ευχαριστώ πολύ. Και αν δεν πείτε, εάν δεν μου δώσετε τα στοιχεία αυτά, θα το λέω συνέχεια ότι είστε ψεύτες. Στον εργολάβο, πού απαιτώ αυτά να έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποια κουβέντα, πού ζητάω στοιχεία και δεν παίρνω. Μπαίνει και με αυτόν τον τρόπο για κουβέντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι πολύ καλό βήμα. Και σε ευχαριστώ, κυρία Νικολάκη. Ένα το πρώτο. Δεύτερο. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε, γιατί ό,τι και να λέμε, τα λέμε με στοιχεία. Και τα στοιχεία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα εξής. Ας ξεκινήσουμε με το λιγνητόσιμο. Λέτε ψέματα, δεν λέτε στοιχεία. Εγώ λέτε ψέματα, δεν λέτε στοιχεία. Γιατί όλα τα έργα του διοικητώσιμου περνάνε και ανακαλέστε αμέσως. Ο Λαβά, που αναρτήθηκα. Πώς θα λες τα απλή εταιρεία μετρό, κύριε Γκώτικα. Θα παρακαλέσω να αφήσουμε τον κύριο Γκώτικα και άμα θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, κύριε, δεν θα κάνει ο κύριος Γκώτικας εδώ επανάληψη των συκοφαντιών και των ψεύτικων αναλύσεων. Ναι, αλλά με τις διακοπές να πούει κανένας. Κύριε Γκώτικα, κύριε Πρόεδρε, εμείς ενημερώσαμε το σώμα. Θα πάρετε πάλι τον λόγο αν χρειαστεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και να μην παρεκκλίνουμε, γιατί η ημερήσια διάταξη έχει πολλά θέματα, αλλά όμως είναι και ένα θέμα δημοκρατίας που οφείλεται να το πάρω. Ελάτε και εγώ να το πάρω. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις μας. Για να κάνουμε την κοκορομαχία. Ασφαλώς. Σας παρακαλώ δηλαδή. Ασφαλώς δεν είναι κοκορομαχία, γιατί. Κοκορομαχία, δεν είναι. Υποβιβάζεται, κύριε συνάδελφε, δεν σου έδωσα τον λόγο. Δηλαδή. Δεν σου έδωσα τον λόγο και μη υποβαθμίζεις και τον εαυτό σου. Καμία κοκορομαχία δεν είναι. Είναι μια αντιπαράθεση που αναγκάστηκα εκ των πραγμάτων να την ανεχτώ εντός εισαγωγικών, γιατί γι' αυτό το λόγο λειτουργούμε. Ελάτε κύριε Γκώτικα, όσο μπορείτε πιο σύντομα, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Δεν σου δώσε κανένα το λόγο, κύριε Σνάιντερ. Μόνο. Ένα λεπτό. Κανείς δεν έχει το λόγο. Με ποιο δικαίωμα η δημοκρατία παρακαλώ. Παρακαλώ. Ηρεμία. Παρακαλώ, ηρεμία. Συνάδελφε. Κύριε Γκώτικα, και μόνο συνέχισε την... Δεν κατάλαβα, δημοκρατία, αλλά καρ. Κύριε Γκώτικα. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, έδωσε 5 λεπτά και θα μας... Αν σε είχαμε προσπάθει, κλέφτη. Αν σε λέγαμε κλέφτη. Κύριε Στεφανόπλε. Κύριε Στεφανόπλε. Κύριε Βασιλακόπλε και κύριε Στεφανόπλε. Προκύπτουν από τις εισηγήσεις ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στην Οικονομική Επιτροπή. Δέστε λοιπόν. Μελέτη για τη βελτίωση. Δεν υπάρχει, κύριε Γκώτικα. Έψαξα μέχρι το 2002 στο Λιγητό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει. Μην εκτίθεστε άλλο. Δεν υπάρχει. Ενημερωθείτε. Πριν έρθετε εδώ πέρα και πείτε κάτι. Εγώ θέλω στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να μου φέρετε την ΑΒΑ. Τον ΑΒΑ. Και εγώ πόσοι έχουν πληρωθεί από τις εταιρείες. Ένας. Θα πάρω όλα πίσω μετά. Θα είμαι εγώ ο συκοφάτης. Συνεχίστε. Αφήστε όμως, κύριε Πρόεδρε, να αρθρώσω μια λέξη. Συνεχίστε, κύριε. Λέω λοιπόν ότι σε ένα, στο τρίτο ή στο δεύτερο, θα σε γελάσω. Δεν τα έχω τα χαρτιά μαζί μου. Δεν υπάρχει. Φέρτο μου τώρα. Φέρτο μου. Εδώ, σας προκαλώ, φέρτε το. Ας είναι του πρώτου που είναι το 2002. Φέρτε το 2002, αν υπάρχει. Όχι, θεία και κύριε. Λέω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τα έχω μαζί μου τώρα. Στο επόμενο θέση στο Συμβούλιο. Να ακούσει όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί πρέπει να κουβεντιαστούν. Ακούστε λοιπόν, συνάδελφοι.
260.000 για την μελέτη βελτίωση της βόσκο ικανότητας των βοσκοτόπων. Λέει ο Γιανακούρας εδώ που το θέτω, δεν υπάρχει. Όχι. Είναι στο Δήμο. Ούτε στο Δήμο. Σε παρακαλώ. Βαγγελή, κοίταξα. Είναι γραμμένα τα πρακτικά. Αυτό είπε πριν από 15 μέρες. Ζητάμε στο Δήμο. Ζητάμε στο Δήμο, μας λέμε. Είναι στην περιφέρεια. Υπάρχει αλλά. Υπάρχει αλλά. Ψάχτε. Ένα. Δεύτερον. Δεύτερον. Στο τρίτο, στο τέταρτο και στο πέμπτο ΕΑΤ που έχουν οι καταστάσεις στην υπογραφή του κυρίου Τατούλη είναι εγγεγραμμένες οι μισθώσεις για τα έπιπλα, τα σκέφη και τα γραφεία στο μεγάλο μου. Δεν υπάρχει κύριε Μόντι, καλή συνεχίζω. Έλα το τώρα. Και λένε κύριε Τατούλη που έχεις και το θράσος να με επιβείς με τον εισαγγελέα. Άκουσε λοιπόν. Υπάρχει όριο. Έρχονται λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή και εδώ είναι τα μέλη και της πλειοψηφίας. Όποιο έτσι έχει το θάρρος να βγει και να πει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέω.